ανακαλείται η απαγόρευση αλίας ιχθύων και λοιπόν υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο στις περιοχές ευθύνης τους, όπως είχε οριστεί με προηγούμενες αποφάσεις των τμήματων αλίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Εύρου και Ορεστιάδας. Δεν πρόκειται για μία απόφαση που απευθύνεται προς όλους, αλλά μόνο στους επαγγελματίες οστρακαλείς να μπορούν να αλλιεύουν όστρακα από τη θαλάσσια περιοχή που έχει ορίσει και ελέγχει το τμήμα κτηνιατρικής, ούτως ώστε να εξαλλιεύονται με ασφάλεια τα όστρακα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε άρση των μέτρων στις ζώνες αλίευσης των οστρακοειδών, ότι μπορεί ο καθένας να πάρει μια σακούλα, να βγει στην παραλία και να αρχίσει να μαζεύει μύδια ή οτιδήποτε άλλο. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα όστρακα είναι ένα πολύ νόστιμο βέβαια έδεσμα και τρόφιμο, αλλά σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ευαίσθητο και ευαλίωτο. Δηλαδή ενέχει και ορισμένους κινδύνους σοβαρούς σε περίπτωση που δεν προσέξουμε από πού τα βγάζουμε, πού τα τρώμε, με ποιες συνθήκες τα πήραμε και όλα αυτά. Επομένως, το ότι άνοιξαν οι ζώνες, καταρχάς να πω ότι η λήψη μέτρων, δηλαδή το κλείσιμο των ζωνών, είχε γίνει πέρυσι με αντίστοιχη απόφαση τον μήνα Σεπτέμβριο του 2017. Η απόφαση να κλείσουν οι συγκεκριμένες ζώνες, εξηγεί η κυρία Σκέβα, ελήφθη λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα δείγματα για να σταλούν στα εργαστήρια, ούτως ώστε να γίνουν οι πρέπουσες και απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Εφόσον πλέον υπάρχουν τα δείγματα αυτά, εστάλησαν στα εργαστήρια και ακολούθησαν οι ανάλογες εξετάσεις, από όπου εξήχθη το πόρισμα ότι οι τιμές των δείγματων βρίσκονται μέσα στα φυσιολογικά όρια και επομένως μπορούν να ανοίξουν οι ζώνες. Παίρνουμε κάθε εβδομάδα δείγματα θαλασσινού νερού και στέλνουμε στα εργαστήρια και σάρκα οστρακοειδών, ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε την απόλυτη υγιεινή και υγιεινότητα των μυδιών αυτών τα οποία καταναλώνονται από τον κόσμο. Επομένως, απευθύνομαι πρώτα στους οστρακαλείς, οι οποίοι έχουν άδεια από το αρμόδιο τμήμα αλίας. Όσοι λοιπόν οστρακαλείς θέλουν να αλλιεύσουν μύδια ή οτιδήποτε, όχι οτιδήποτε, μύδια αλλιεύουμε στην περιοχή μας, απαγορεύεται η εξαλίευση άλλου είδους οστράκων, να περάσουν από το τμήμα κτηνιατρικής, από την υπηρεσία μας, ούτως ώστε να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να μπορέσουν να τα εξαλλιεύσουν καταρχάς και να διακινηθούν περαιτέρω. Το Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου ελέγχει τόσο σε ετήσια όσο και σε εβδομαδιαία βάση τις ζώνες αλίευσης. Όσον αφορά στα μύδια που θα εξαλλιευθούν, η κυρία Σκέβα επισημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν από κέντρα καθαρισμού, διότι η θαλάσσια περιοχή μας θεωρείται κατηγορίας Β, επομένως τα όστρακα πρέπει πρώτα να εξυγιανθούν και μετά να περάσουν στην κατανάλωση. Οι ζώνες αλίευσης είναι κάτι το οποίο δεν αφορά άμεσα τους καταναλωτές, αλλά μόνο τους επαγγελματίες αλίης. Ο κόσμος θα πρέπει να μάθει να αγοράζει, να μην βγάζει μόνος του από τη θάλασσα, να αγοράζει μύδια συσκευασμένα τα οποία έχουν επάνω τις ετικέτες όπου φαίνεται από πού έχουν περάσει, την προέλευσή τους, ότι έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις και επομένως είναι ασφαλές τρόφιμο προκειμένου να καταναλωθεί. Δηλαδή βλέποντας ένα φορτηγό αμάξι το καλοκαίρι, τώρα που έρχεται στους 40 βαθμούς, με ανοιχτές τις πόρτες να πουλάει μύδια, μπορεί και φτηνά ας πούμε, δεν θα πρέπει ο κόσμος να επηρεάζεται και να τρέχει να πάει να αγοράσει μύδια από ένα τέτοιο κατάστημα εντός εισαγωγικών. Έτσι. Είναι ευαίσθητο προϊόν, χρειάζεται συγκεκριμένη θερμοκρασία προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό, διότι όταν το αγοράσουμε πρέπει να είναι ζωντανό, πρέπει να είναι σε ψυγείο, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία του ψυγείου, όχι σε 0 βαθμούς, ούτε στους 30 βαθμούς βέβαια όταν είναι καλοκαίρι.